Μια απίστευτη εικόνα που νομίζω ότι μας έχει συγκλονίσει, όλο τον πλανήτη. Όλο τον πλανήτη. Η σωρή τώρα των δύο μικρών παιδιών αλλά και της 35χρονης μητέρας βρίσκονται καθοδόν στο κομπάνι. Βλέπουμε τα πλάνα από την άφιξη των σωρών στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην πόλη Σαν Λιούφρα για να συνεχίσουν την πορεία του στο κομπάνι για την ταφή. Συνοδός των τριών σωρών και τραγική φιγούρα ο πατέρας, του οποίου η μαρτυρία συγκλονίζει. Τα παιδιά μου γλίστρησαν από τα χέρια, περιγράφει ο άτυχος πατέρας, και ο ίδιος δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να ξαναπροσπαθήσει να μεταναστεύσει στον Καναδά, καθώς η μόνη του επιθυμία είναι να επιστρέψει στο κομπάνι και να παραμείνει δίπλα στην οικογένειά του, καθώς δηλώνει χαρακτηριστικά ότι η ζωή του πια έχει τελειώσει. Μπορούμε να καταλάβουμε το θρήνο του πατέρα, μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που ζει. Συγκλονισμένη και η θεία του τρίχρονου Αϊλά. Είναι συγκλονισμένη. Η οποία είναι στον Καναδά, στο Βανκούβερ. Αυτό ήταν ο προορισμός της οικογένειας. Ο τελικός προορισμός, ναι. Μάλιστα δηλώνει ένοχη για το συμβάν, καθώς ήταν εκείνη η οποία έδωσε τα χρήματα στην οικογένεια για να μεταβούν στον Καναδά. Από την άλλη, μέσα ενημέρωσης στον Καναδά κατηγορούν την κυβέρνηση της χώρας για αυστηρότητα στο μεταναστευτικό θέμα, καθώς η θεία των παιδιών είχε κάνει αίτηση για χορήγηση ασύλου στην οικογένεια, κάτι το οποίο αρνήθηκε το αρμόδιο γραφείο στον Καναδά 9. Μάλιστα, και για να πάμε και στην Ουγγαρία να δούμε εκεί τι γίνεται.